Κύριε Δήμαρχε, φέτος εν μέσω πανδημίας η πόλη καλείται να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ξεκίνησαν κάποιες προετοιμασίες στην πόλη. Πείτε μας σε ποια φάση βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε, αφού από τη στιγμή που υπάρχουν οι περιορισμοί ακόμα. Κοιτάξτε, εμείς την προετοιμασία για αυτές τις επετειακές εκδηλώσεις του έτους που τη συμπλήρωση 200 ετών, με κόρυφωση βέβαια στις 23 Μαρτίου, την προετοιμάζουμε από πέρυσι το Φεβρουάριο. Δυστυχώς οι καταστάσεις μας κάνανε να μείνουμε πίσω, να υπάρξει ο προβληματισμός τι θα γίνει, αν θα γίνει. Πέρυσι, να θυμόσαστε, τα ακυρώθηκαν όλες τις εκδηλώσεις. Είπαμε όμως ότι όπως και να έχει, πρέπει φέτος, αυτή η χρονιά, να μείνει κάτι που να χαρακτηρίζει ότι είναι επετειακή. Επετειακή χαρακτηρίζεται μέσα από το έτος που κυλά, δηλαδή με τον επετειακό στολισμό, αλλά και με κάποιες εκδηλώσεις, αλλά και από αυτά που θα μείνουν στην πόλη. Ένα από αυτά λοιπόν που θα μείνουν στην πόλη είναι το μετάλλιο, το συλλεκτικό μετάλλιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί, πρέπει να πω, και τη Δευτέρα θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Αυτό που θα μείνει θα είναι το μνημείο φωτός, που θα παρουσιάσουμε, θέλω να πιστεύω, και γύρω στον Ιούνιο. Είναι το Φόρουμ Διπλωματίας και Δημοσίων Σχέσεων, που θα γίνει τον Οκτώβριο. Είναι το σύγγραμμα που θα ετοιμάσουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον κύριο Χρήστου, αλλά και η ανάλυση που θα γίνει των δεκαετιών που έχουν περάσει. Όλες αυτές δράσεις, οι οποίες έχουν να προσθέσουν και να αφήσουν κάποιο αποτύπωμα στην πόλη μας που να χαρακτηρίζει τη συμπλήρωση των 200 ετών. Αυτό κάνουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ξεκινήσαμε από την αρχή της εβδομάδας η πόλη να φορέσει τα καλά της πραγματικά, ανεξάρτητα αν θα έχουμε εκδήλωση όπως είχαμε πάντα με χιλιάδες κόσμο, με την αναπαράσταση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτά φέτος. Θα είναι λιτά όλα αυτά. Όμως κάτι θα κάνουμε. Κάτι τουλάχιστον να θυμίζει ότι πραγματικά συμπληρώνονται. Μεθαύριο συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη του ετήμου απελευθερωτικού αγώνα.